Σε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, τον κύριο Κερίδη, που σας είπαμε από το πρωί ότι θα είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είδαμε σήμερα που το είδα. Είδα στα νέα. Το νομοσχέδιο. Θα ξεκινήσω κατευθείαν από αυτό, κύριε Κερίδη, γιατί είχαμε άλλα κατά νου. Είδαμε εδώ το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της εφημερίδας, η οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε. Λέει ότι επιταχύνονται εδώ οι διαδικασίες νομιμοποίησης και έρχεται νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό. Η μεταρρύθμιση θα ξεκινήσει από τους νόμιμους μετανάστες που βρίσκονται ήδη στην χώρα. Τι ετοιμάζεται λοιπόν, ποιο είναι ο σχεδιασμός? Δεν νομίζω κάτι καινούργιο. Δεν έχω διαβάσει και δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται να μας πείτε το ρεπορτάζ, να μας πείτε εσείς τι σχεδιάζετε. Τι λένε τα νέα. Ναι. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε πει ότι το 2024 θα είναι και πρέπει να είναι έτος μεταρρύθμιση στη νόμιμη μετανάστευση. Διότι εδώ έχουμε μια σειρά από παραδοξότητες, ξέρετε. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Αυτός που έρχεται παράνομα στην Ελλάδα και αιτείται άσυλο, διότι το 99,99% των αιτούν τον άσυλο στη χώρα μας έχουν έρθει παράνομα, δεν έχουν έρθει με το αεροπλάνο, με βίζα, με διαβατήρια, όπως ενδεχομένως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτός λοιπόν, ο ετών άσυλο, παίρνει απάντηση στο αίτημά του μέσα σε λίγες εβδομάδες, διότι έχουμε μια υπηρεσία ασύλου στο ζήτημα της παράνομης, αν θέλετε, μετανάστευσης, πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ αποτελεσματικό, το οποίο έχει επενηθεί από την Ευρώπη. Αντίθετα, σε αντίθεση με τις νόμιμες, βεβαίως, αυτός που είναι νόμιμα στην Ελλάδα, και αιτείται μια ανανέωση της άδειας διαμονής του. Μπορεί να είναι εδώ 15 χρόνια και θέλει ανά 3 χρόνια να πάρει τη νέα άδεια διαμονής. Μπορεί να κάνει και 2 και 3 χρόνια, διότι είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις, είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες και έχουμε πολύ σημαντικές καθυστερήσεις, ταλαιπωρώντας και αυτόν, αλλά και τον εργοδότη του και βεβαίως το δημόσιο, το οποίο θέλει να εισπράττει φόρους και εισφορές και έχουμε αυτές τις δυσλειτουργίες. Άρα. Αυτό θα λυθεί, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, σα διακόπτω. Δηλαδή, αυτό και με ποιον τρόπο. Αυτό λύνεται με μια σειρά από παρεμβάσεις. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια. Είναι, αν θέλετε, και ένα ευχάριστο μέσα σε πολλά εισαγωγικά πρόβλημα. Έχει να κάνει με τη μεγάλη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ζήτηση για εργατικά χέρια και νόμιμη μετανάστευση, την οποία δεν είχαμε στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Στη δεκαετία του 2010 διώχναμε εργατικό δυναμικό και μετανάστες, αλλά και πάρα πολλούς Έλληνες, τους οποίους θέλουμε τώρα να γυρίσουν πίσω. Άρα αντιμετωπίζουμε, πώς να το πούμε, τις συνέπειες της επιτυχίας μας. Και πρέπει τώρα εδώ να παρέμβουμε. Να παρέμβουμε με αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων. Θα λειτουργήσουν το πρώτο εξάμηνο 4 κέντρα συλλογής βιομετρικών στοιχείων, ώστε πολύ γρήγορα να δίνουν τα δακτυλικά τους και όλα τα υπόλοιπα για να βγαίνουν οι άδειες διαμονής. Αυτό θα απελευθερώσει ένα 15-20% των υπαλλήλων. Χρειαζόμαστε πρόσθετους ανθρώπους, στελέχη, και ήδη έχουμε κάνει κινήσεις εδώ με την παράταση των συμβάσεων των συμβασιούχων και πρόσληψη νέων. Αυτά όμως είναι διαδικαστικά λειτουργικά θέματα, μας λέτε, σε επίπεδο νομοθετικής παρέμβασης. Ψηφιοποίηση, χρειαζόμαστε συγκεντροποίηση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι υποσυζήτηση και θα αποκαλυφθούν τις επόμενες σιγά σιγά εβδομάδες από μετά από πολύ μεγάλη διαβούλευση που κάνουμε και με ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να λύσει αυτό το ζήτημα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει τους αγρότες. Βλέπετε τώρα έχουμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις με τις ελλείψεις εργατών γης που είχαμε το 2023 και δεν μπορεί αυτό να συνεχίσει. Και ταυτόχρονα υπογράφουμε, ίσως αυτό να αναφέρεται, 6 νέες διμερείς συμφωνίες εργασιακής κινητικότητας με φίλες χώρες, όπως είναι η Αρμενία, η Μολδαβία, η Γεωργία, οι Φιλιππίνες, προκειμένου να φέρουμε μετακλητούς εργαζόμενους σύμφωνα με τις ανάγκες. Από τις χώρες αυτές θα έρχονται εδώ, που πόσο θα μένουν? Κάποιοι έρχονται ως εποχικοί, ναι. Οπότε για 5 χρόνια να φεύγουν 18 μήνες, να μένουν 18 μήνες και να φεύγουν 6, σύμφωνα 18-6, και μετά 18-6, επιστροφή ξανά. Έτσι, μέχρι 5 χρόνια. Και βεβαίως κάποιοι από χώρες όπως είναι η Αρμενία, η Μολδαβία, εξαρτημένης εργασίας, να μπουν στο σύστημα της νόμιμης μετανάστευσης ανά τριετία με ανανέωση άδειας διαμονής. Πριν από 2 μήνες είχε υπάρξει λοιπόν μια σχετική ένταση. Δυστυχώς. Τα φώτα, ακόμα. Μόνο να το πω αυτό, τα φώτα της δημοσιότητας και όλη η συζήτηση στη χώρα μας γίνεται για το παράνομο. Εγώ το καταλαβαίνω ότι η εικόνα της βάρκας, η εικόνα του προσφυγικού, η οποία μας έχει σημαδέψει από το 2015, είναι πολύ έντονη, αλλά και εδώ υπάρχει και δεύτερο παράδοξο. Η Ευρώπη, αν θέλετε, ενδιαφέρεται μόνο γι' αυτό.
Δηλαδή, δεν τη λέω ότι δεν κάνω τη συζήτηση με την άνεση που είμαι εδώ στο γραφείο στην ΕΡΤ και δεν θα έρθει κανένα μετανάστη ούτε εδώ ούτε σπίτι μου. Το λέω για του ανθρώπου που είναι στη Λίμνο, στην Λέσβο, στην Γάβδο και αλλού. Γι' αυτό το λέω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που ανησυχούν. Στη Λίμνο, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε ροές. Αλλά στη Λέρο βεβαίω έχουμε και είχαμε και χθε. Και είναι κάτι το οποίο μα έχει σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου του αντιμετωπισμού. Όμω δίπλα σε αυτό το πρόβλημα, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση και η Ευρώπη έχει οδηγίε, πώ θα του διαχειριστούμε κτλ. Έχει αφήσει τα εθνικά κράτη, τα κράτη-μέλη, την πλήρη ελευθερία του τι θα κάνουμε με την νόμιμη μετανάστευση και εκεί έχουμε δυσλειτουργίες, τις οποίες και αυτές πρέπει να λύσουμε προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πριν από δύο μήνες λοιπόν στη Βουλή γίνεται μια σχετική φασαρία, με την καλή εννοία φασαρία, πολιτική φασαρία και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και παρέμβει κλπ. Ψηφίστηκε τελικά αυτή η ρύθμιση για τους όσους είναι στην Ελλάδα παράνομα μεν, αλλά έχουν άδεια εργασίας. Να αξιοποιηθούν. Ναι, να αξιοποιηθούν. Ακούστε απλά νούμερα. Τελικά είμαστε περίπου δύο μήνες μετά. Πώς είναι αυτοί που με αυτό το σύστημα πήραν άδεια διαμονή στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, ακόμα είναι η αρχή. Έχει κυκλοφορήσει η εγκύκλιο σε όλες τις υπηρεσίες και ανοίγει την άλλη εβδομάδα η πλατφόρμα η ηλεκτρονική για να αιτηθούν οι ενδιαφερόμενοι. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Θα το δούμε όμως αυτό. Α, δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία ακόμα. Ήδη κάποιοι έχουν πάει στις αποκεντρωμένες, στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης να υποβάλουν τις αιτήσεις. Είναι μια διαδικασία που θα τρέξει όλο το χρόνο. Η ρύθμιση ισχύει για το 24 και κλείνει στις 31 Δεκάτου του 24. Είναι άπαξ. Εμείς προχωρούμε στην νόμιμη με τρία βήματα. Θέλουμε να δώσουμε εναλλακτικές οδούς νόμιμης μετανάστευσης, λελογισμένης, με όρους και κανόνες, σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Ξεκινάμε πρώτον από αυτούς που είναι ήδη εδώ. Αυτό κάνει αυτή η ρύθμιση που αναφέρατε. Δίνουμε τον δρόμο της νομιμότητας σε αυτούς που δεν έχουν χαρτιά, μένουν εδώ πάνω από τρία χρόνια, έχουν προσφορά εργασίας, να πληρώνουν φόρους και εισφορές και όλα τα λοιπά. Ένα το κρατούμενο. Δύο, κάνουμε τις εργασιακές συμφωνίες με χώρες που σας ανέφερα μόλις, για να φέρουμε τους επιπλέον που χρειάζονται η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα αιτήματα των εργοδοτών και τη διαβούλευση που κάνει ο ΑΕΘ, η ΔΥΠΑ. Δεν γίνονται αυτά τυχαία. Έχουμε τα νούμερα, τι χρειαζόμαστε. Εκεί που δεν υπάρχουν ενδιαφέρον, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από Έλληνες για να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Και τρίτον, για να γίνουν όλα αυτά, εξυγχρονίζουμε το μηχανισμό. Ο μηχανισμός νόμιμης, ο οποίος σήμερα δυσλειτουργεί και δεν μπορεί να περιμένεις δύο χρόνια για να πάρεις ανανέωση, πρέπει αυτό το δύο χρόνια να το κάνουμε ένα μήνα. Αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα. Και τους νόμιμους τουλάχιστον, υποθέτω, τους έχετε ελέγξει και ξέρετε και ποιο είναι το ποιόν τους. Εδώ με τους παράνομους, τώρα συγγνώμη που σας γυρίζω πίσω σε αυτό, αν και καταλαβαίνω ότι πώς μπορείτε να ελέγξετε, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν μετά στον εργασιακό χώρο, στα χωράφια και όλα αυτά. Πώς ξέρουμε? Πώς είναι, είπατε, ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς είναι. Και πώς ξέρετε ότι στις χώρες τους ήταν τιμή, έντιμη, γιατί αυτό το επιχείρημα σίγουρα το έχετε ακούσει, από τους ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους και λένε, ωραία παιδί μου, ναι. Αλλά πού ξέρω εγώ ότι αυτός ήταν στη χώρα του και δεν έφυγε κακήν κακός και είναι ένας εγκληματίας και μπορεί και εδώ να πράξει ό,τι πράξει. Και δεν είναι ISIS ή κάτι άλλο. Ναι. Γι' αυτό καλό είναι να κάνουμε τον διαχωρισμό. Μιλάμε για παράνομες αφίξεις. Η άφιξη είναι παράνομη, η διέλευση είναι παράνομη. Όχι οι ίδιοι, ο μετανάστης είναι παράτυπος. Μπορεί να είναι και παράνομος. Μπορεί να είναι και παράνομος, πολύ σωστά το λέτε. Και εκεί έρχεται ο έλεγχος που γίνεται ποινικού μητρώου και όλων των υπολείπων. Έχουμε πολύ εξελιγμένα συστήματα. Yeah. Σε συνεργασία με την Interpol, τη Europol, το Eurodac, όλες τις βάσεις δεδομένων. Και θέλω να σας πω ότι η υπηρεσία ασύλου μας, η οποία έχει επενεθεί πραγματικά πάρα πολύ από τους Ευρωπαίους, γιατί καταφέρνει σε πολύ σύντομο χρόνο να διεκπεραιώνει αυτά τα αιτήματα, έχει την τεχνογνωσία, έχει αναπτύξει πια την εμπειρία για να διαχωρίζει τους μεν από τους δε. Και γίνεται αυτή η δουλειά. Στη χώρα μας καταγράφονται, ξέρετε, καμιά φορά μηδενίζουμε. Άλλες χώρες, προσέξτε το, άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τεράστια πρόβλημα ακατάγραφων. Μπαίνουν, δεν καταγράφονται, μένουν ή φεύγουν. Η Αυστρία... Άρα πόσους έχουμε αφού τους καταγράφουμε? Επειδή έχω εγώ... Πόσους μετανάστες έχουμε? Αυτό που λέτε καταγράφονται. Αυτή καταγράφονται όταν πρόσφυγες και μετανάστες, ναι. Σας είπα, μετά κάποιοι, οι περισσότεροι από τις παράνομες αφίξεις, η χώρα μας είναι χώρα διέλευσης. Δεν είναι χώρα τελικού προορισμού. Οι πρόσφυγες που έχουν μείνει από όλο αυτό το ρεύμα, το ρεύμα από το 2015 και μετά πάνω από ένα εκατομμύριο, είναι συνολικά 50.000. Το ξέρουμε αυτό. Έχουμε 50.000 αναγνωρισμένους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1,5 εκατομμύριο πέρασε και
ναι. διαχύθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία, είναι γνωστά αυτά, 50.000 έμειναν... Και άλλους, ενώ αλλοδαπούς, να το πω έτσι, που περιμένουν αν θα τους δοθεί το καθεστώς του πρόσφυγα ή όχι, πώς είναι. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 30.000 στις δομές μας. Ναι, αυτή... άρα 50 συν 30, 80 είναι το συνολικό. Οι 30.000 περιμένουν, είναι αιτούντες άσυλο, πράγματι. Ναι. Περιμένουν να δουν, φιλοξενούνται από την ναι. χώρα μας, όπως είναι η ευρωπαϊκή και η διεθνής υποχρέωση, όσο διαρκεί η εκδίκαση ναι. Της υπόθεσης ασύλου ή η επεξεργασία του αιτήματος, φιλοξενούνται στις δομές με ασφάλεια. Δεν είναι διαχυμένοι όπως είδαμε στην Ιταλία ναι. σκηνές. Να είναι σε δρόμους και πλατείες, να μην ξέρουν τι να τους κάνουν. Συγνώμη, διότι είναι... εδώ έχουμε στην ένα Ελλάδα, σύστημα. Όχι στην Αθήνα. Απλά το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Ένα σούπερ που μπήκαινε. Ελάτε. Ναι, ναι, στην Ελλάδα. Ναι. 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 Είναι ένα νούμερο. Ωραία. Είναι ένα νούμερο αυτό. Στην... αλλά το διαχειριζόμαστε με απόλυτη. Για να πάμε. Ναι, ασφάλεια. Και σε αυτές τις σκηνές, θα μας πείτε αν όχι, οι κοινούς ελέγχους που θα κάνετε μαζί με την Τουρκία, έτσι, με το λιμενικό. Αυτό τουλάχιστον γράφτηκε. Θέλω να μας υπήρξε πείτε... ανακοίνωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας σχετικά. Ακούστε, με την Τουρκία έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα και δεν σημαίνει ότι θριαμβολογούμε και δεν είμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Το διεθνές περιβάλλον είναι πάρα πολύ βεβαρημένο. Βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Θα ήταν αδιανόητο αν εφησυχάσουμε. 8 χώρες στη Μέση Ανατολή σήμερα, αφήστε το Σαχέλ, που γίνεται ναι. τώρα να δεις νοτίως της Αιγύπτου, σε αυτή τη ζώνη ναι. Της Αφρικής. Στη Μέση Ανατολή, 8 χώρες στέλνουν πυράβλους η μία στην άλλη. Και σε αυτούς και η Αμερική. Λοιπόν, το Ισραήλ στη Γάζα, ο Λίβανος με τη Χεσμπολά στο Ισραήλ, το Ιράν στο Πακιστάν, το Πακιστάν στο Ιράν, το Ιράν στο Ιράκ. Η Εμένη, ο Χούθη, Χούθη, μην αρχίζω με τους Χούθη. Λοιπόν, έχουμε μία συσσόρευση εντάσσεων που μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη ανάφλεξη. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και γι' αυτό υπάρχει και η παρέμβαση των Αμερικανών και πρέπει να είμαστε σε πολύ μεγάλη εγρήγορση. Όμως, το γεγονός ότι από τις 19 Σεπτεμβρίου και μετά, όταν ξεκίνησε αυτός ο διάλογος με μένα και τον Γερλίκα για τον Υπουργό, τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών και στη συνέχεια σε επίπεδο αρχηγών κυβερνήσεων, ναι. Μητσοτάκη, Ερντογάν. Πήγα στην Άγκυρα, πήγε ο Στυλιανίδης, έρχεται τώρα ο Γερλίκα, ο Υπουργός Εσωτερικών, στις 21 Φεβρουαρίου. Έκτοτε βλέπουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία με τους Τούρκους. Χωρίς κοινές περιπολίες. Στον ΜΕΝ ΕΒΡΟ, με πολύ καλή συνεννόηση των ακτοφυλακών, του ναι. λιμενικού από εδώ και από εκεί, με πολύ καλή συνεργασία, ιδίως στον ΕΒΡΟ, όπου οι ροές έχουν ελαχιστοποιηθεί, να πω. Και στο Αιγαίο έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Και ταυτόχρονα γίνονται κινήσεις και σε επίπεδο διακινητών. Διότι ο διακινητής, θέλω αυτό να εξηγηθεί, δεν είναι μόνο το μικρό ψάρι που έχει τη βάρκα ή έχει το αυτοκίνητο, τον οποίο τον συλλαμβάνουν οι ελληνικές αρχές και τον πάνε στο δικαστήριο. Ο διακινητής είναι το κύκλωμα από πίσω του, το οποίο βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκεται στην Άγκυρα, μεταφέρει χρήματα, έχει δικηγόρους. Σαφώς θα έχει όμως και στη χώρα μας κάποιους. Και στη χώρα μας θα πρέπει να έχουν οι διακινητές συνδέσμους, υποθέτω. Βεβαίως. Και είναι και Ευρωπαίοι πολίτες. Έχουμε βρει Γερμανούς, Ισπανούς, Ιταλούς. Δεν είναι μόνο Σύριοι, Αφγανοί, Τούρκοι κτλ. Έλληνες, Αλβανούς. Διότι τα χρήματα είναι πολλά. Εκεί, για να παταχθεί το δίκτυο των διακινητών, προσέξτε. Το 90% και πλέον των παράνομων αφίξεων γίνεται μέσω διακίνησης. Γίνεται μέσω του εγκλήματος, το οποίο στην Ελλάδα είναι κακούργημα, της διακίνησης. Χωρίς διακίνηση δεν έχεις πρόβλημα παράνομης μετανάστευσης. Η παράνομη μετανάστευση και η διακίνηση σχεδόν ταυτίζονται και πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Εκεί χρειάζεται συνεργασία της δικιάς μας ΕΙΠ. Έρχομαι τώρα στην ΕΙΠ. Με την αντίστοιχη τουρκική, τη δικιά μα αστυνομία, με την αντίστοιχη τουρκική. Κοινέ περιπολίε, όπω σα έκανε την ανώτατη. Σα είπα ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας το διέψευσε αυτό. Ναι. Αλλά υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και ανταλλαγή διαρκώ των πληροφοριών και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Εμεί ελέγχουμε τι επιδόσει τη Τουρκία σε καθημερινή βάση. Βλέπουμε τι έρχεται. Βλέπω τις βάρκες. Βλέπω πόσες από αυτές απέτρεψε το τουρκικό λιμενικό. Όταν έρθει 21 ο Γερλίκα για εδώ, έχω τα στοιχεία να του τα δώσω και να δω πού πάμε καλά ναι. και πού είμαστε ειλικρινείς και πού έχουμε ακόμα ελλείψεις. Είχατε πει μόνο αυτό ότι έχουμε μια ανησυχητική αύξηση των ροών, ειδικά νοτίως της χώρας. Είχαμε σύνδεση την προηγούμενη εβδομάδα με την Γάβδο. 70 κάτοικοι του νησιού, τώρα αυτή την περίοδο, 74 μετανάστες πήγαν. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε? Λοιπόν, ακούστε, η ροή είναι εξαιρετικά χαμηλή. Μιλάμε από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα, όλο και όλο, συνολικά, για 600 άτομα. Όμως, η τάση και αυτή η πορεία δημιουργεί ένα προβληματισμό. Διότι η χώρα μας θα
Έχει μεγάλο ζήτημα εάν δίπλα στον Ανατολικό διάδρομο, Ανατολικό Μεσογειακό διάδρομο που είναι από την Τουρκία, προσθεθεί και ο Κεντρικός Μεσογειακός διάδρομος, ο οποίος έχει σήμερα κατεύθυνση βασικά την Ιταλία. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εγώ, βλέποντας, αν θέλετε, και 2-3 βήματα μπροστά και λέγοντας τα αυτά και στους Ευρωπαίους. Και στους Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν καμιά φορά μια ισοστρέφεια και έναν εφησυχασμό, λέω ότι σήμερα η Αίγυπτος, η μαμά Αίγυπτος, η μεγαλύτερη χώρα του αραβικού κόσμου, με 110 εκατομμύρια κατοίκους, κλονίζεται οικονομικά. Αυτή τη στιγμή χάνει τα έσοδα από το Σουέζ, χάνει τα έσοδα από τον τουρισμό. Είναι η χώρα η οποία έχει τραυματιστεί το περισσότερο από αυτή την κρίση, περισσότερο από το Ισραήλ. Μάλιστα. Και επειδή έχει και 9 εκατομμύρια πρόσφυγες, πέραν των 110 εκατομμυρίων, στο εσωτερικό της, δηλαδή Σουδάν, Ερυθρέα, Νταρφούρ, Σομαλία, βρίσκει ανάχωμα στην Αίγυπτο, πρέπει να δούμε Μάλιστα. συνολικά. Είδα με ευχαρίστηση ότι στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Μητσοτάκης, όπου κερδίσαμε τα 2 δισεκατομμύρια για το μεταναστευτικό, υπάρχουν και ειδικές χρηματοδοτήσεις και για την Μάλιστα. Αίγυπτο, Ωραία. Προκειμένου Ωραία. Να τη στηρίξουμε και να μην έχουμε αυτή τη ροή. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εμείς.